κυρία Υπουργέ, Σταύρο, φίλε, δήμαρχε, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Ξέρετε, είναι ζούμε σε μια εποχή όπου την ελευθερία λίγο πολύ και ως λέξη, αλλά και σε έννοια την έχουμε παρεξηγήσει. Και η ελευθερία, αν λίγο κοιτάξουμε στο παρελθόν μας, θα ξέρουμε ότι προς τη μην την έχουμε, δεν την έχουμε πάντοτε. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την νεοσύσταση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, όπου εκείνο που πάλευες πάντοτε να έχεις την ελευθερία στη γλώσσα, στην πίστη, στην οικογένειά σου, να μην σου παίρνουν τα παιδιά και σταπάζουν μέσα από το σπίτι, για να υπάρχει συνέχεια σου και μια καθημερινότητα στην οποία θα μπορείς να μιλήσεις και να γίνεις αποδεκτός. Χωρίς να φωνάζουν άλλοι ντε και καλά για να ακουστούν, γιατί πάντοτε υπάρχει δυνατότητα ο καθένας τη γνώμη του να την εκφράσει. Μην ξεχνάμε ότι η εφορία αξιοτήτων είναι 15 μέρες μετά την παράδοση, αν θέλετε, ή την ενσωμάτωση της πόλης μας το 1912 στο ελληνικό κράτος. Τότε δημιουργήθηκε και η εφορία αρχαιοτήτων. Ευτυχώς που υπάρχει. Και εκείνο που χαίρομαι ειλικρινά βλέποντας την σύμπραξη και την συνηγόρια της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι η δυνατότητα που δίνει στο μουσείο να ανοίξει φτερά, να χρησιμοποιήσει την απόλυτη τεχνολογία έτσι ώστε ακόμα και αυτή η έκθεση που σήμερα θα εγκαινιαστεί να μπορεί να φτάσει στα πέραντα του κόσμου χωρίς τέ και καλά να υπάρχει φυσική παρουσία των ανθρώπων. Ειλικρινά χαίρομαι που μπορούμε να αντιστεκόμαστε σε φωνές όπου δεν είναι πάντοτε καλό να ακούγονται με τον τρόπο που ακούγονται, αλλά ειλικρινά στην καρδιά μας μέσα θα πρέπει και στο μυαλό να ξέρουμε ειλικρινά τι σημαίνει και πώς ερμηνεύεται η λέξη ελευθερία. Να μην φτάνουμε στην ασυδοσία, κάτι που τουλάχιστον εμείς το παλεύουμε ως φορείς της πόλης με πολύ καλή αγαστή συνεργασία και σεβασμό ο ένας τον άλλον. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους και του Περιφερειάρχη μας, του κ. Τσιτζικώστα.